Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ο προϋπολογισμός και οι συντάξεις αναμένεται να τεθούν στο επίκεντρο της πρώτης αποστολής των θεσμών στη χώρα μας μετά τη λήξη του προγράμματος. Οι διαφουλεύσεις με τα κλιμάκια των ελεγκτών αρχίζουν σήμερα και αναμένεται να ολοκληρωθούν την Παρασκευή. Χθες από τη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν θα χρειαστεί να εφαρμοστούν οι ψηφισμένες περικοπές στις συντάξεις. Ο Αλέξης Τσίπρας απέρριψε τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για τις εξαγγελίες του Σαββάτου, λέγοντας ότι δεν είναι παραχολογία, αλλά οι ελάχιστες δυνατές ελαφρύσεις για ένα φορολογικό στρώμα που έχει υποστεί τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Θρασί στα ψέματα, δηλώς την αλήθεια, σχολίασε η Νέα Δημοκρατία, προσθέτοντας ότι η αγκαρία ομιλία και η συνέντευξη τύπου του απερχόμενου Πρωθυπουργού απέδειξε αυτό που έχουν καταλάβει πια όλοι, ότι θα κάνει και θα πει τα πάντα για να παραμείνει στην καρέκλα του λίγους ακόμη μήνες. 8 συλλήψεις, 23 τραυματίες, ζημιές σε καταστήματα, πεζοδρόμια και σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ο απολογισμός των επεισοδίων που εκτελήθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο δήμαρχος της πόλης Γιάννης Μπουτάρης επανέλαβε την πρόταση να σταματήσουν να γίνονται τα εγγένεια της ΔΕΘ παρουσία πολιτικών αρχηγών, ενώ επεσήμανε ότι αν θέλουν να περάσουν πολιτικά μηνύματα, ας κάνουν ένα πολιτικό φόρουμ. Παραδόθηκαν χθες το απόγευμα στην Τουρκία οι δύο Τούρκοι στρατιωτικοί που εντοπίστηκαν το πρωί εντός του ελληνικού εδάφους στην περιοχή Φέρες του Εύρου και συνελήφθησαν. Προηγήθηκαν διαβουλεύσεις σε ανώτατο επίπεδο. Δύο γυναίκες βουλγαρικής υπηκότητας συνελήφθησαν χθες το πρωί από άνδρες της μονάδας Ζήτα ως ύποπτες για τους πρόσφατους βανδαλισμούς σε μουσεία. Έγιναν αντιληπτές στο κτίριο της Παλιάς Βουλής, όπου η συμπεριφορά τους κίνησε την προσοχή φύλακα. Πολιτική αβεβαιότητα στη Σουηδία μετά το αποτέλεσμα των εκλογών της Κυριακής, καθώς ουδείς από τους δύο κυρίαρχους κοινοβουλευτικούς συνασπισμούς, της κεντροαριστεράς και της κεντροδεξιάς, δεν έλαβε πλειοψηφία. Άνοδο περίπου 5 ποσοστιαίων μονάδων σημείωσε το Αντιμεταναστευτικό Κόμμα των Σουηδών. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, την ήττα με 84-68 από τη Γαλλία γνώρισε στο Παρίσι η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών στο τελευταίο της φιλικό παιχνίδι πριν τους αγώνες των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου με Σερβία και Γεωργία.